Φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι για άλλη μια φορά στην Κέρκυρα, που όπως σωστά είπε ο Περιφερειάρχης, αλλά αυτά παθαίνει κανείς άμα βγάζει Περιφερειάρχη από την Κεφαλονιά. Αγαπάω και την Κέρκυρα, αγαπώ και τα Ιόνια στο σύνολό τους, γιατί νομίζω ότι έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην ιστορία του τόπου, όχι μόνο σημαντικούς ανθρώπους, αλλά και σημαντικές ιδέες. Θέλω όμως εισαγωγικά να πω ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ στα πλαίσια ενός θεσμού, ο οποίος έχει, όπου έχουμε εξαγάγει αυτού του είδους τα περιφερειακά συνέδρια, και είναι αρκετές οι περιφέρειες στις οποίες έχουμε ήδη ολοκληρώσει αυτές τις διαδικασίες, είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και πιστεύω ότι ήταν αναγκαίο να δούμε την προοπτική, την αναπτυξιακή της χώρας, δηλαδή την πιο κορυφαία συζήτηση κατά την άποψή μου, ιδίως τώρα, και θα πω σε λίγο κάποιες σκέψεις για το που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, βγαίνοντας από μια μεγάλη περιπέτεια για τον τόπο. Κοιτάζοντας λοιπόν στο αύριο, κοιτάζοντας την επόμενη μέρα και κυρίως προσπαθώντας να δούμε πώς αυτό το αύριο δεν θα το οικοδομήσουμε στο ίδιο σταθρό έδαφος που μας οδήγησε στην κρίση που με οδυνηρό τρόπο πλήρωσε ο ελληνικός λαός για μια 7ετία τώρα. Σχεδιάζοντας λοιπόν τις βάσεις και την επόμενη μέρα, θα πρέπει να δούμε τη σημασία που έχει η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή συγκρότηση και τη σημασία που έχει κάθε τόπος ξεχωριστά, διότι κάθε τόπος ξεχωριστά έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα στα οποία πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, και δεν είναι τα ίδια από περιφέρεια σε περιφέρεια, από τόπο σε τόπο. Διαπιστώνω λοιπόν ότι τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση όσο όμως και οι παραγωγικοί φορείς, οι κοινωνικοί φορείς, είχαν ανάγκη αυτή τη διαδικασία διαλόγου. Κάποιοι θέλησαν από την πρώτη στιγμή να την τορπιλήσουν, κάποιοι θέλησαν από την πρώτη στιγμή να προκαταλάβουν ότι δεν θα έχει ουσιαστικό περιεχόμενο παρά μονάχα επικοινωνιακό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη διάψευση από το γεγονός ότι όλοι όσοι συμμετέχουν, και είναι εξαιρετικά σημαντική η συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων όχι μόνο της αυτοδιοίκησης αλλά και των παραγωγικών φορέων με πολύ διαφορετικές απόψεις από αυτές που κατέχουν, που έχουν οι υπουργοί που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη επιβεβαίωση, θα έλεγα, του γεγονότος ότι γίνεται ουσιαστική διαδικασία από τη συμμετοχή, από τον διάλογο, από τη σύνθεση και από την αντιπαράθεση πολλές φορές. Ακούγοντας τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, διαπίστωσα δύο πράγματα. Πρώτον, κάτι το οποίο το ξέραμε, ότι είσαστε λίγο ζόρικοι εσείς εδώ στα Ιόνια. Δεύτερον, ότι οι διαφορετικές θέσεις, απόψεις και προσεγγίσεις όχι μόνο δεν είναι εμπόδιο στο να προσεγγίσουμε τα κοινά προβλήματα, αλλά είναι, εγώ θα έλεγα, και προαπαιτούμενο. Αν είχαμε όλες τις απόψεις ίδιες ή αν δεν είχαμε διαφορές ή αν δεν τις εκφράζαμε τις διαφορές, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, πιστεύουμε στη σύνθεση, πιστεύουμε στην ανάγκη να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι για να κουβεντιάσουμε για την επόμενη μέρα, για την αξιοποίηση των μεγάλων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, αλλά και για την επίλυση χρόνιων και μεγάλων προβλημάτων, στα οποία θα αναφερθώ και σήμερα, που υπάρχουν και εδώ στην Κέρκυρα και σε όλα τα Ιόνια νησιά. Επιτρέψτε μου όμως, πριν μπω στην ουσία της συζήτησης για το αναπτυξιακό σχέδιο που αφορά την περιφέρεια, να σας μεταφέρω και ορισμένα καλά νέα. Διότι πιστεύω ότι η πατρίδα μας μετά από 7 πολύ δύσκολα χρόνια σήμερα βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Περάσαμε όχι απλά δύσκολα χρόνια, χρόνια επώδυνα, χρόνια γκρίζα, αλλά μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία προς την απελευθέρωση, να το πω έτσι, από έναν ζυγό ασφυξίας και επιτροπίας άδικο που μας στέρισε δυνατότητες,
που δημιούργησε τεράστιες πληγές στο κοινωνικό σώμα. Σήμερα όμως μπορούμε επιτέλους μετά από 7 χρόνια να λέμε ότι είναι πλέον μπροστά μας ανοιχτός ο δρόμος και ορατός ορίζοντας μιας άλλης εποχής. Η τρίτη αξιολόγηση ολοκληρώνεται με ασυνήθιστα γρήγορους ρυθμούς. Η έγκαιρη ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας και μάλιστα χωρίς πρόσθετα μέτρα αποτελεί αναμφισβήτητα μια επιτυχία όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά για όλους μας, θα έλεγα. Η οικονομία μας σημειώνει αναπτυξιακούς ρυθμούς για 3 συνεχή εξάμηνα τη χρονιά που φεύγει. Συγγνώμη, 3 συνεχή τρίμηνα, πρώτο, δεύτερο και τρίτο που έχουν καταγραφεί και βεβαίως και για το τέταρτο είναι βέβαιο ότι και εκεί θα καταγραφούν. Πράγμα το οποίο έχει να καταγραφεί επισήμως από το 2006. Και βεβαίως νομίζω ότι δεν είναι άσχετο αυτό το γεγονός με το ότι αυτή η μεγάλη ανάκαμψη αποτυπώνεται και από την αντίδραση των αγορών. Η Ελλάδα βαδίζει με ασφάλεια στην έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018, καθώς έχει ήδη πετύχει 2 εξόδους δοκιμαστικές με μεγάλη επιτυχία στις αγορές. Και βεβαίως βλέπουμε διαρκώς και την ανταπόκριση, τη θετική από την εξαιρετικά τη σημαντική μείωση των δεκαετών ομολόγων, των επιτοκίων δηλαδή στα δεκαετή ομόλογα της χώρας, που έφτασαν χθες και σήμερα σε ένα σημείο στο οποίο βρισκόντουσαν λίγο πριν την ένταση της κρίσης, δηλαδή το φθινόπωρο του 2009. Θέλω να σημειώσω όμως αυτό το σημείο κάτι το οποίο μένα με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Και πιστέψτε με, δεν θέλω να το κάνω, γιατί δεν είναι αυτός ο τόπος εδώ ένας τόπος μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Αλλά θέλω να το σημειώσω. Ενώ έχουμε την θετική ανταπόκριση και των αγορών και των εταίρων μας, τους είχαμε συνηθίσει για 7 ολόκληρα χρόνια να μην έχουν ένα καλό λόγο να πούν για αυτή τη χώρα και αυτόν τον λαό με τόσες θυσίες που έκαναν, τους βλέπουμε τώρα ξαφνικά να παραδέχονται τη μεγάλη επιτυχία της ελληνικής οικονομίας, την ανάκαμψη, τη θετική προοπτική, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα σαράκι που μας τρώει. Και δεν θέλω να αναφερθώ τόσο στην λογική, σε έναν βαθμό θα έλεγε κανείς αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων. Είναι λογικό, έχουμε μάθει στην πολιτική ζωή από αυτή την αντιπαράθεση. Όμως το μεγάλο ελληνικό παράδοξο, θα ήθελα να πω εγώ, είναι ότι όσο καλύτερα φαίνεται να πηγαίνουν τα πράγματα για τη χώρα και την οικονομία, τόσο χειρότερα παρουσιάζονται από μία ασίδωτη, ασύστολη και κατά τη γνώμη μου ανιστόρητη και ασυγχώρητη εγχώρια προπαγάνδα. Συγκεκριμένη εκδοτική και επιχειρηματική κύκλη με συγκεκριμένα συμφέροντα και με συγκεκριμένα ποινικά βάρη, θα έλεγα εγώ, ορισμένοι από αυτούς, δίνουν τον τόνο σε μια ξέφρενη προσπάθεια κατεδάφισης. Και αν δει κανείς το πώς βγαίνουν οι τίτλοι των εφημερίδων, ορισμένοι βεβαίως εντός της χώρας, και το πώς βγαίνουν εκτός για τη χώρα, είναι η μέρα με τη νύχτα. Μας αξίζει αυτό. Και δεν είναι να κάνει με την κυβέρνηση. Είναι να κάνει με τις θυσίες ενός ολόκληρου λαού που τώρα δικαιώνονται, προσπαθούμε, βγαίνουμε από μια μεγάλη στενοπό, πάμε να ανασάνουμε και βλέπουμε διαρκώς μια εικόνα η οποία πιστεύω πραγματικά ότι δεν αξίζει και στις θυσίες αλλά και στην πραγματικότητα την οποία βιώνει ο ελληνικός λαός εδώ και 7 χρόνια. Δεν θα σταθώ βεβαίως ιδιαίτερα σε όλα αυτά, αλλά θα αναφερθώ μονάχα σε ένα ζήτημα. Στην ξέφρενη, λαϊκίστικη, ψευδή
προπαγάνδα των τελευταίων ημερών σε ό,τι αφορά την υπόθεση των πληστηριασμών. Κάποιοι τους έπιασε τώρα ο πόνος ξαφνικά για το σπίτι του φτωχού βιοπαλαιστή. Θέλω να υπενθυμίσω λοιπόν τόσο στους ευαίσθητους αυτούς ολιγάρχες που τους έπιασε ο πόνος, όσο και στους πολιτικούς τους ακολούθους, ότι με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο είχε ψηφιστεί από την αρχή της κρίσης και επικαιροποιήθηκε με την νομοθετική πρωτοβουλία τότε του Γιώργου του Σταθάκη ως Υπουργός Οικονομίας εκείνη την περίοδο. Προστατεύεται λοιπόν πλήρως η πρώτη κατοικία των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών για οφειλές μέχρι 200.000 ευρώ και για αξία κινήτου μέχρι 280.000 ευρώ. Δεν είναι συμφωνία προφορική, είναι νόμος. Από αυτή τη ρύθμιση καλύπτεται κάτι παραπάνω από το 70% του συνόλου των ακινήτων πρώτης κατοικίας στη χώρα. Ενώ την ίδια στιγμή δίνεται και η δυνατότητα ρύθμισης των σχετικών οφειλών. Επίσης, για τους εμπόρους έχει ήδη νομοθετηθεί και υλοποιείται στην πράξη ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 20.000 ευρώ. Η δέσμευση λοιπόν της κυβέρνησης ήταν και παραμένει σαφής. Καμιά λαϊκή κατοικία δεν πρόκειται να εκπληστηριαστεί. Και αυτό ενισχύεται και από την ουσιαστική συνεννόηση και συμφωνία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, προκειμένου και από το παρατηρητήριο που έχουμε συγκροτήσει σε συνεργασία και με τις τράπεζες για την διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει. Θα μου πείτε όμως, γιατί ξεκίνησε τότε αυτή η διαδικασία? Είναι αλήθεια ότι δεν κινδυνεύει καμία κατοικία? Όχι. Κάποιες κατοικίες κινδυνεύουν. Είναι οι βίλες των μεγάλων παταξίδων που προτίμησαν τους φορολογικούς παραδείσους από την κόλαση της αποπληρωμής των χρεών τους, την ίδια στιγμή που κάποιοι συνεπείς έφτυναν αίμα για να αποπληρώνουν τα δάνειά τους. Και ξέρετε κάτι, η δική μας κυβέρνηση δεν έχει σκοπό, ούτε ποτέ διακήρυξε, και τώρα το ξεκόβω, το ξεκαθαρίζω. Μας κατηγορούν πολλές φορές για ταξική μεροληψία. Τι να κάνουμε, μπορεί να την έχουμε. Αν πρόκειται για αυτό το μικρό ποσοστό που πλούτησε στη χώρα με παράνομο τρόπο τις περισσότερες φορές, έβγαλε τα χρήματά του στο εξωτερικό και χρεοκόπησε τις επιχειρήσεις του εδώ. Δεν έχουμε λοιπόν εμείς σκοπό να προστατεύσουμε αυτούς που έβγαλαν λεφτά την περίοδο του χρηματιστηρίου, αυτούς που χρεοκόπησαν τις επιχειρήσεις τους και έβγαλαν μαύρα λεφτά στο εξωτερικό. Τι να κάνουμε, το λέμε ανοιχτά. Και σας προκαλώ να δείτε μία προς μία τις περιπτώσεις για τις οποίες διεξάγονται πληστηριασμοί και αφορούν χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Μία προς μία. Για να τελειώσει κάποια στιγμή αυτή η ασυδοσία των ψευδών ειδήσεων και της χυδαίας παραπληροφόρησης και να συνειδητοποιήσουν και όλοι ποιους προστατεύουν. Είτε οι θελημένα κάποιοι, είτε όμως και κάποια αθελά τους. Και επειδή πολλά ακούστηκαν, ξέρετε, τις τελευταίες μέρες, όχι μόνο για το θέμα του πληστηριασμού, αλλά και το θέμα της συμφωνίας, ότι επί δύο χρόνια, τι μας κατηγορούσαν, είχαν τις γνωστές διαφωνίες οι θεσμοί μεταξύ τους, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, και φέρναν διαρκώς επιπρόσθετες των συμφωνιών μας απαιτήσεις πάνω στο τραπέζι. Και τι μας έλεγαν? Γιατί δεν κλείνετε, γιατί δεν τα δέχεστε όλα, καθυστερείτε, οδηγείτε τη χώρα σε βεβαιότητα. Και οι ίδιοι άνθρωποι που μας κατηγορούσαν γιατί δεν κλείνουμε και οδηγούμε τη χώρα σε βεβαιότητα, επειδή αρνούμαστε να δεχθούμε πράγματα πέραν της συμφωνίας, τώρα μας λένε που κλείσαμε γρήγορα, γιατί κλείσατε γρήγορα? Τα δώσατε όλα. Τα παραδώσατε όλα. Εγώ λοιπόν θέλω, πριν πω στα ειδικά θέματα, έτσι δύο λεπτά να εξηγήσω τι ήταν αυτά που δώσαμε και τι ήταν αυτά που πήραμε. Διότι η μεγάλη επιτυχία δεν είναι μόνο ότι είχαμε σε χρόνο ρεκόρ μια αξιολόγηση και να αναρωτηθούμε γιατί για πρώτη φορά συνέβη αυτό. Ενδεχομένως διότι
Αυτοί οι οποίοι συνήθως έβαζαν τις παράλογες απαιτήσεις, κάθισαν λίγο στη γωνία τώρα. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι το σημαντικό ότι έκλεισε γρήγορα, αλλά ότι έκλεισε και θετικά. Διασφαλίστηκαν από αυτή την αξιολόγηση, από αυτή τη συμφωνία που καταλήξαμε προχθές, οι συντάξεις χειρίας με κατώτατο πλαφόν στο ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή τα 384 ευρώ. Δεν υπήρχε αυτή η διασφάλιση. Συμφωνήθηκε να θεσμοθετηθεί προνόμιο υπέρ των εργατικών απαιτήσεων, οι οποίες θα ικανοποιούνται πριν από τις απαιτήσεις οποιοδήποτε άλλου πιστωτή κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής εκτέλεσης ή πτώχευσης της επιχείρησης. Μέχρι πρότινος, αυτό που ίσχυε ήταν πρώτα οι τράπεζες, τελευταίος ο εργαζόμενος. Συμφωνήθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού για τα οικογενειακά επιδόματα. Εκεί που όλοι οι τίτλοι των εφημερίδων έλεγαν «Έρχεται μαχαίρι», «Έρχεται περικοπή», «Καταργούνται τα επιδόματα». Αυξάνονται λοιπόν κατά 260 εκατομμύρια ευρώ, έτσι το συνολικό ποσό από τα σημερινά 650 εκατομμύρια που δίνεται δισίως ανεβαίνει στα 910 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση του κοινωνικού προϋπολογισμού της τάξης του 40%. Παράλληλα, διευρύνονται οι εισοδηματικές κλίμακες για τα πλέον αδύναμα στρώματα, πράγμα που σημαίνει ότι οι οικογένειες με ένα παιδί και με δύο παιδιά, που είναι η πλειονότητα, δυστυχώς βέβαια γιατί υπάρχει και ένα θέμα υπογεννητικότητας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή περίπου 682.000 οικογένειες σε σύνολο περίπου 800.000 θα λάβουν οικογενειακά επιδόματα αυξημένα από το 2018 από 57% ως 110%. Επιπλέον 40 εκατομμύρια θα διατεθούν για την παροχή ενίσχυση της πρωτοβουλίας των σχολικών γευμάτων, ενώ ακόμα 15 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν για την επέκταση των βρεφονηπιακών σταθμών. Συμφωνήθηκε επίσης η ρητή εξαίρεση δύο σημαντικών κλάδων από την εφαρμογή του κανόνα προσλήψεων αποχωρήσεων, το λεγόμενο 1:4. Ένας είναι ο κλάδος των συμβασιούχων στην καθαριότητα, ο άλλος είναι των πυροσβεστών πενταετούς θητείας. Πρόκειται για 2.000 εργαζόμενους για τους οποίους θα λάβει τέλος αυτό το άδικο καθεστώς εργασιακής ανεσφάλειας το οποίο είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η ΔΕΗ, αυτή η δύσκολη, το πιο δύσκολο κομμάτι της διαπραγμάτευσης, η δύσκολη μάχη, διατηρεί τελικά τον αδιαφυσβήτητο δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της και παραμένει ο βασικός πυλώνας της αγοράς ενέργειας υπό το νέο θεσμικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με τους σχεδιασμούς της προηγούμενης κυβέρνησης για τη μικρή ΔΕΗ, η παραγωγική της βάση μένει ανέπαφη, με μοναδική εξαίρεση ένα τμήμα των λιγνητικών μονάδων, όπου αξιοποιείται με τη συμμετοχή και του δημόσιου τομέα, στο οποίο όμως, έτσι κι αλλιώς, θα πρέπει σταδιακά να υπάρξει από επένδυση στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της επιχείρησης για στροφή προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και φυσικά η παρούσα συμφωνία, και αυτή είναι η μεγάλη κατάκτηση, δεν αφορά πώληση υδροελεκτρικών μονάδων, αλλά ούτε και μονάδων φυσικού αερίου, του φιλέτου δηλαδή του ενεργειακού, πράγμα το οποίο προέβλεπαν προηγούμενες συμφωνίες ή σκέψεις σε σχέση με τη μικρή ΔΕΗ. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν τα λες, δεν θα τα άλλω, νομίζω ότι είναι σημαντικά, σημαντικές κατακτήσεις που προέκυψαν από αυτή τη συμφωνία, από αυτή τη γρήγορη αξιολόγηση, την άρον-άρον όπως μας κατηγορούν. Δεν το λες και τα δώσαμε όλα, αν τα βάλεις κάτω όλα και τα μετρήσεις. Και θέλω να πω λοιπόν, κλείνοντας, ότι σε αυτή τη χώρα συνηθίζουμε πολλές φορές να μην συζητάμε για την ουσία, αλλά για την επικοινωνία. Του ξέφυγε κάποια στιγμή και το αρχηγό της αντιπολίτευσης αυτό, ότι τον ενδιαφέρει περισσότερο η επικοινωνία. Αν λοιπόν λάβει κανείς υπόψη την επικοινωνία, πράγματι από το 2015 και μετά έχει συμβεί μια μεγάλη καταστροφή σε αυτή τη χώρα. Έρχονται κόφτες και ενεργοποιούνται. Έρχονται νέα μέτρα, ξανάρχονται νέα μέτρα. Δεν κλείνει η αξιολόγηση. Ούτε η πρώτη κλείνει, ούτε η δεύτερη κλείνει. Τώρα έρχονται νέα μέτρα με την τρίτη δημοσιονομικά. Όλα διαψεύδονται. Θα πει αυτό ότι περνάμε εύκολα? Όχι. Δεν το ισχυρίζομαι αυτό. Ισχυρίζομαι όμως αυτό το οποίο λένε οι αριθμοί. Και οι αριθμοί λένε ότι από το 2010 στο 2015
Είχαμε μια καταστροφή του εθνικού μας πλούτου, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 25 μονάδες και είχαμε μια επιβολή φορολογίας και μείωσης δαπανών ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2015 και μετά είχαμε μια πολύ σκληρή μάχη διαπραγματευτική το πρώτο εξάμηνο, η οποία οδήγησε σε έναν αναγκαστικό συμβιβασμό που μας έφερε σε μια συμφωνία, τη βάλαμε πάνω στο τραπέζι και ζητήσαμε την ψήφο του ελληνικού λαού, η οποία προέβλεπε μια πολύ ηπιότερη προσαρμογή σε σχέση με τα 30 δις, ύψους 3% μόλις του ΑΕΠ. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό? Όχι. Η σύγκριση όμως νομίζω ότι δεν χωράει καν στο μυαλό να τα συγκρίνεις αυτά. Τα 30 δις με το 3% του ΑΕΠ. Και το κυριότερο. Γυρνάμε σελίδα. Βγαίνουμε από αυτή την κρίση. Εκεί που άλλοι, δεν λέω ότι δεν προσπάθησαν, προσπάθησαν. Δεν τα κατάφεραν όμως. Εμείς πετυχαίνουμε να βγάλουμε τη χώρα έξω από τα μνημόνια και έξω από την κρίση σε λίγους μήνες από τώρα, το ερχόμενο καλοκαίρι. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Και αυτό δεν είναι επιτυχία μιας κυβέρνησης, είναι επιτυχία ενός ολόκληρου λαού. Και θα έπρεπε να είμαστε λιγότερο μεμσίμηροι και πιο ανοιχτόψυχοι στο τέλος της ημέρας, όταν έχουμε για όλους μας αυτή την προοπτική ανάσας, αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα για τη χώρα. Με αυτές λοιπόν τις εισαγωγικές σκέψεις θα ήθελα να έρθω στα θέματα της περιφέρειας. Ξεκινώντας από τη γενική εικόνα, θα έπρεπε να πω το εξής. Σε όλα τα περιφερειακά συνέδρια που πηγαίνω, ξεκινώ να αναφέρομαι στα ζητήματα της περιφέρειας, μιλώντας είτε για τα θέματα των υποδομών, είτε για τα θέματα του πρωτογενούς τομέα. Εγώ θα ήθελα εδώ από την Κέρκυρα για τα Ιόνια νησιά να ξεκινήσω από τον τουρισμό. Και να ξεκινήσω από τον τουρισμό γιατί η περιφέρεια του Ιωνίου είναι ένας πρωταθλητής για τη χώρα στον τομέα του τουρισμού. 2,45 εκατομμύρια ξένοι επισκέπτες το 2016, οι οποίοι πραγματοποίησαν 21,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, ενώ το 2017 είχαμε μια αύξηση του τουρισμού περίπου 15% σε όλα τα Ιόνια νησιά. Η περιφέρεια Ιωνίων μαζί με την Κρήτη μοιράζονται την πρώτη θέση σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις ανά επισκέπτη και τις εισπράξεις ανά διανυκτέρευση. Εξαιτίας αυτής της αυξανόμενης κίνησης πραγματοποιούνται επενδύσεις σημαντικές σε ξενοδοχεία όλων των περιφερειακών ενωτήτων. Στο Υπουργείο Τουρισμού έχουν κατατεθεί αιτήσεις για αδειοδότηση και επενδύσεις σε 15 ξενοδοχεία στην Κέρκυρα, 2 ξενοδοχεία στην Κεφαλονιά, 2 στη Λευκάδα και 1 στη Ζάκυνθο. Στο Υπουργείο Τουρισμού επίσης έχουν στον αναπτυξιακό νόμο, μάλλον θα έλεγα, ότι ως τον Ιούλιο του 2017 έχουν υποβληθεί 34 προτάσεις για ξενοδοχειακές επενδύσεις στην περιφέρεια Ιωνίων νήσων συνολικού προϋπολογισμού 163,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία έχουν προσθεθεί περισσότερες από 300 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 37 εκατομμυρίων ευρώ και η τάση αυτή βεβαίως πρέπει να ενισχυθεί. Να ενισχυθεί όμως με κριτήριο την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την πολυθεματικότητα, τη σύνδεση με την αγροτική παραγωγή. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια σκέψη. Πιστεύω ότι αυτή η διαρκής άνοδος του τουρισμού, αν δεν μπει αν δεν ενσωματωθεί σε έναν συνολικό ανασχεδιασμό του τουριστικού προϊόντος και του τουριστικού μοντέλου, μπορεί από ευλογία σε λίγα χρόνια από σήμερα να γίνει πρόβλημα. Δεν λέω τη λέξη κατάρα, αλλά πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε ίσως το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της χώρας και του τόπου σας, που είναι η ομορφιά του τόπου. Ασύγκριτη ομορφιά.
μία από τις πιο όμορφες περιφέρειες, όχι της Ελλάδας, όλου του κόσμου, της Ευρώπης σίγουρα. Πρέπει να την αξιοποιήσουμε με τρόπο που θα δίνει μια συνολικότερη δυναμική αναπτυξιακή και στο εισόδημα και σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής και την ευημερία σε αυτόν τον τόπο. Στο πλαίσιο αυτό, από το περιφερειακό πρόγραμμα της περιφέρειας υπάρχουν διάφορες προτάσεις που υλοποιούνται, αλλά εγώ θα ήθελα, για να σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ, να σας πω το εξής. Αν δεν καταφέρουμε να συνδέσουμε τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, αν δεν καταφέρουμε δηλαδή να αναδείξουμε τα μοναδικής ποιότητας αγροδιατροφικά προϊόντα τα οποία παράγονται στον τόπο μας και να τα κάνουμε αυτά, αν θέλετε, προϊόντα έλξης ποιοτικού τουρισμού που θα έρχονται στα δικά μας ξενοδοχεία, στις δικές μας μονάδες οι τουρίστες, όχι μόνο για να απολαύσουν τη θάλασσα και τον ήλιο, αλλά να απολαύσουν και την ελληνική κουζίνα και τα ελληνικά προϊόντα, τότε δεν θα καταφέρουμε να συνδυάσουμε και να δώσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να δώσουμε μια όθηση στην οικονομία και στην ανάπτυξη του τόπου. Αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο που πρέπει να δούμε συνολικά και σε άλλες περιφέρειες, αλλά ιδιαίτερα στο Ιόνιο. Να πω λοιπόν ότι στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας υλοποιείται μια ολοκληρωμένη χρονική επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας που αφορά το ιστορικό της κέντρο. Το πρόγραμμα αυτό θα εστιάσει στην παραγωγική αξιοποίηση στοιχείων του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης, αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός νέου τομέα της δημιουργικής και πολιτιστικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Θέλω να αναφέρω ότι αντιμετωπίζεται πλέον το θέμα της φύλαξης αρχαιολογικών χώρων και ειδικότερα του Αγγελόκαστρου στην Κέρκυρα. Στον προγραμματισμό του Υπουργείου έχουν ενταχθεί έργα όπως τα ενετικά ναυπηγεία στα γουβιά της Κέρκυρας, η αποκατάσταση της Αγίας Μαρίνας στην Κεφαλονιά και του κάστρου Αγίας Μαύρας στη Λευκάδα. Ιδιαίτερη σημασία είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Ιθάκης, ο οποίος επίσης θα πρέπει να ενταχθεί σε σχέδιο ανάδειξης και αξιοποίησης, ενώ τον Απρίλιο του 2018 θα ξεκινήσουν οι εργασίες στα Ανουτσιάτα της Κέρκυρας. Δεν το είπα καλά? Στην Ανουτσιάτα. Μαθαίνω σιγά σιγά. Ο πολιτισμός λοιπόν είναι ένα στοιχείο και η ιστορία μας και η παράδοσή μας, ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί και θα συμβάλλει και στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος. Έρχομαι τώρα στο κρίσιμο τομέα των υποδομών. Αν και μας ζήτησε ο Περιφερειάρχης να μαλώσουμε τον Υπουργό, δεν είναι παρόν, ίσως γι' αυτό επειδή δεν είναι παρόν. Αλλά καλό είναι να επιταχύνουμε τις προσπάθειες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Θέλω όμως να σας πω ότι το 2016 το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων αυξήθηκε κατά 115%. 115%. Το 2017 εγκρίθηκαν 17 νέα έργα από εθνικούς πόρους για το οδικό δίκτυο, το περιβάλλον και την επισκευή κτηρίων. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μια στρατηγική μελέτη για το σύνολο των αναγκαίων οδικών και λιμενικών έργων στην περιφέρεια. Ειδικότερα όμως σχετικά με τα οδικά έργα, θέλω να αναφέρω ότι μέσα στο 2018 θα ολοκληρωθεί με τις απαραίτητες αλλαγές και τροποποιήσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς ο σχεδιασμός και τα τεύχη του διαγωνισμού για την μόνιμη υποθαλάσσια σύνδεση της Λευκάδας. Ένα έργο πνοής για την περιοχή. Ενώ, όπως πριν από λίγο είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας που έχει και την ευθύνη για τα προγράμματα και τη χρηματοδότηση, είναι εφικτό και θα προχωρήσουμε στη χρηματοδότηση της μελέτης
για τον άξονα τον οδικό, τον κάθετο στην Κέρκυρα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όλοι όσοι επισκεπτόμαστε το νησί διαπιστώνουμε το γεγονός ότι είναι ένας άξονας που σχεδιάστηκε για μια άλλη εποχή και για μια άλλη πληρότητα σε τουρίστες, επισκέπτες αλλά και μόνιμους κατοίκους στο νησί. Έρχομαι τώρα στο θέμα των λιμανιών. Το λιμάνι της Κέρκυρας παρουσιάζει έναν εντυπωσιακά αυξανόμενο κύκλο εργασιών. Οι κύριες δραστηριότητές του είναι η ακτοπλοή εξωτερικού, η ακτοπλοή εσωτερικού και η κρουαζιέρα. Ο στόχος που πρέπει κατά τη γνώμη μου να θέσουμε είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του επιβατικού και τουριστικού τομέα και η επιλογή της Κέρκυρας ως λιμανιού έναρξης και λήξης για τις κρουαζιέρες. Και βεβαίως η προσέλκυση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από τα έργα που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, μελετώνται οι προτάσεις του φορέα διαχείρισης για την περαιτέρω ανάπτυξη των λιμενικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, το θαλάσσιο μέτωπο, που δεν είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του λιμανιού, θα παραχωρηθεί στο Δήμο της Κέρκυρας προκειμένου να αποδοθεί στους κατοίκους, διότι αυτή είναι η πολιτική μας, να δίνουμε δημόσιο χώρο να ενισχύουμε την ποιότητα ζωής εκεί όπου αυτό είναι εφικτό. Αντίστοιχη σημασία θεωρείται το λιμάνι της Ζακύνθου τόσο από εμπορευματικής όσο και από επιβατικής πλευράς. Το λιμάνι αυτό κατατάσσεται στους λιμένες εθνικής σημασίας και μπορεί να αναδειχθεί σε προορισμό κρουαζιέρας και κέντρο εξυπηρέτησης τουριστικών σκαφών. Γι' αυτό καταρτίζεται ήδη προγραμματικό σχέδιο. Μετά την αναμενόμενη έγκρισή του θα προκηρυχθεί μελέτη για έργα εξυπηρέτησης κρουαζιέρας με προβλήτα μήκους 360 μέτρων και χερσαία ζώνης επιφάνειας 36 στρεμμάτων. Αντίστοιχα, επικαιροποιείται το προγραμματικό σχέδιο για τα λιμάνια της Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι και το Λιξούρι. Επιτεύχθηκε επίσης, το χειροκρότημα φαντάζομαι είναι για το Λιξούρι, όχι για το Αργοστόλι. Επιτεύχθηκε επίσης η ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με λιμάνια της Πελοποννήσου μέσω της γραμμής Πάτρα-Σάμι-Ιθάκη-Κυλίνη, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων αυτών των νησιών, ενώ τον ερχόμενο Μάρτιο θα λειτουργήσει επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή η οποία θα συνδέει μεταξύ τους την Κέρκυρα, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, απλοποιώντας έτσι τις μετακινήσεις στο εσωτερικό της περιφέρειας. Η μαρίνα της πόλης της Λευκάδας θεωρείται από τις πλέον σύγχρονες της Ελλάδας, ενώ και το λιμάνι της Λευκάδας χαρακτηρίζεται ως υποδομή μείζωνος ενδιαφέροντος. Εκεί βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη ή στο στάδιο προγραμματισμού έργα αναβάθμισης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Τέλος, με το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg χρηματοδοτούνται μεταξύ άλλων η διαμόρφωση του λιμανιού του Γάιου στους Παξούς για να υποδέχεται μικρές κρουαζιέρες, ένα επίσης πολύ σημαντικό έργο για το νησί των Παξών, καθώς και η κατασκευή 5 υδατοδρομίων στην Κέρκυρα, στους Παξούς και σε 3 από τα διαπόντια νησιά. Ένα ειδικό θέμα είναι τα έργα αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προκάλεσαν οι σεισμοί του 2014 και του 2015 στην Κεφαλονιά και στη Λευκάδα. Κάποια από τα έργα αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ για αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη ορίζοντας ολοκλήρωσής του είναι τα μέσα του 2018. Έχει εγκριθεί η δέσμευση ποσών ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για την Κεφαλονιά, 800.000 για τη Λευκάδα, προκειμένου η τοπική αυτοδιοίκηση να προχωρήσει σε παρεμβάσεις αποκατάστασης. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες αποκατάστασης και επισκευών, καθώς και οι προϋπολογισμοί,
και επίκειται για διοδότηση για επισκευή μια σειράς από σχολικά κτίρια, ενώ όριμες για δημοπράτηση είναι οι επισκευές στο λιμάνι του Αργοστολίου. Περνάω τώρα στο λεπτό ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, που έχει φτάσει σε αδιέξοδο λόγω των χειρισμών της προηγούμενης περίοδου, λαθών, συσσωρευμένων, αστοχιών. Είναι γεγονός ότι η χώρα συνολικά πρέπει να μεταβεί σε μια νέα κατάσταση. Αλλά στην περιφέρεια Ιωνίων νήσων αυτή η μετάβαση δεν είναι μια σκέψη για το μέλλον. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί σήμερα. Γιατί αν δεν πραγματοποιηθεί σήμερα, πολύ σύντομα θα έχουμε μια μεγάλη πληγή στο σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που είναι η ομορφιά του τόπου και το τουριστικό προϊόν. Δεν είναι βεβαίως μόνο αυτό, είναι και η ποιότητα ζωής των ίδιων των κατοίκων. Αλλά νομίζω ότι και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε ανάκτηση, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση στην πηγή για το 50% των παραγόμενων αποβλήτων. Για το υπόλοιπο 50% να αξιοποιήσουμε τις σχετικές χρηματοδοτήσεις σε μονάδες διαδημοτικού ενδιαφέροντος και εμβέλειας. Αυτοί φίλοι, δεν υπάρχει κανένας λόγος μεταξύ μας, δεν το κάναμε ποτέ, ούτε τώρα θα το κάνουμε, ούτε συνέβη τις δύο αυτές μέρες όπου συζητήσαμε εδώ, να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλοι γνωρίζουμε το σοβαρό πρόβλημα της Κέρκυρας. Όπως είναι γνωστό, επίσης, ότι η διάθεση των απορριμμάτων του νησιού γίνεται στον κεντρικό χιτά, στη θέση Τεμπλώνη. Ο νέος χώρος, ο νέος χιτά στην Λευκύμη, ενώ έχει κατασκευαστεί, δεν έχει λειτουργήσει. Ξέρουμε επίσης όλοι το γιατί. Θέλω να σημειώσω ότι για την κακή λειτουργία του χιτά Τεμπλωνίου υπάρχει καταδίκη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς και έντονες διαμαρτυρίες από την τοπική κοινωνία, ενώ ορατός είναι ο κίνδυνος επιβολής και νέου προστίμου. Μια σειρά μέτρα έχουν ήδη ληφθεί, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, θέλω όμως να τονίσω ένα πράγμα. Πρέπει με διαβούλευση, με τη δημοκρατική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών κοινωνιών, αλλά η Κέρκυρα δεν έχει μια κοινωνία, έχει πολλές, αλλά όλες μαζί συγκροτούν μια ενότητα. Πρέπει να διαμορφωθούν άμεσα ρεαλιστικές προτάσεις και λύσεις. Άμεσα, επαναλαμβάνω. Αυτό είναι το νόημα, άλλωστε, και αυτής της προσπάθειας που κάνουμε εδώ. Της προσπάθειας συνάντησης, συζήτησης, σύνθεσης. Δεν τελειώνει σήμερα αυτό. Θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Αλλά εδώ θέλω να πω κάτι. Δεν χωρούν σε ζητήματα που αφορούν το αύριο του τόπου μας, δεν χωρούν μικροκομματικές ή τοπικιστικές αντιπαραθέσεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα μέτρα, ό,τι χρειαστεί, ό,τι είναι απαραίτητο να γίνει, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες με τους εκπροσώπους τους οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Θα περιμένουμε λοιπόν το συντομότερο δυνατό τις τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές προτάσεις των αρμόδιων φορέων της τοπικής κοινωνίας για την διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού. Και μια συμβουλή. Όλοι πιστεύουμε ότι ο δικός μας ο τόπος, το δικό μας το χωριό, το δικό μας το σπίτι είναι το κέντρο του κόσμου. Δεν ανακαλύπτουμε όμως πολλές φορές εμείς στην Αμερική. Ας πάμε να δούμε τι έχει συμβεί παραδίπλα. Και σας καλώ όλους, και κυρίως εσένα, Δήμαρχε, που φαντάζομαι θα συντονίσεις αυτή την προσπάθεια διαλόγου για να καταλήξετε σε προτάσεις, μια αντιπροσωπεία να επισκεφθείτε αντίστοιχες περιοχές της χώρας όπου αντιμετωπίσανε τεράστια προβλήματα, όπως για παράδειγμα στην Ηλία, όπου είχε γεμίσει ο πύργος με σκουπίδια, ξεπεράσαν το όριο αυτοί και βρήκανε λύση. Πηγαίνετε λοιπόν να δείτε, ρωτήστε. Δεν είσαστε το κέντρο του κόσμου, είσαστε ο ομφαλός της γης, γιατί είστε το πιο όμορφο μέρος του κόσμου. Αλλά υπάρχουν και αλλού περιπτώσεις δύσκολες που επιληθήκανε. Έτσι πρέπει να κάνετε και εδώ, να ακολουθήσετε
το παράδειγμα ή αν δεν σας κάνει να μην το ακολουθήσετε. Πρέπει να καταλήξετε όμως σε προτάσεις και εμείς εδώ είμαστε για να τις υλοποιήσουμε. Το πρόβλημά μας των απορριμμάτων δεν είναι μόνο στην Κέρκυρα. Στην Κεφαλονιά λειτουργεί μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και χώρος υγειονομικής σταφής υπολοιμμάτων. Υπάρχει σχεδιασμός για την επέκτασή τους. Στη Ζάκυνθο η κατάσταση όμως είναι, θα έλεγα, ίσως πιο τραγική. Το 2014 είχαμε επίσης καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τον Χιτά. Προβλέπεται από το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων οριστική λύση με μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και Χιτή, για την οποία υπάρχει αδειοδότηση και χρηματοδότηση. Και βεβαίως, εφόσον υπάρχουν όλα αυτά, η πολιτεία έχει κάνει το καθήκον της, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση, για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, δεν λένε να λάβει τις δικές της ευθύνες. Όταν όμως φτάσει ο κόμπος στο χτένι, ο πολίτης δεν θα ρωτήσει να δει ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Εμείς λοιπόν θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία διαλόγου με τον Υπουργό Εσωτερικών, αλλά περιμένουμε και από τις τοπικές κοινωνίες να λάβουν τις ευθύνες τους και από εκεί και πέρα θα αναλάβουμε και εμείς τις δικές μας και θα οδηγήσουμε τα πράγματα σε λύση. Δεν μπορεί εν έτη 2017 να ζουν οι πολίτες μας μέσα στα σκουπίδια. Σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, θέλω να ξεκινήσω με τα έργα που αφορούν την Κέρκυρα. Για την ίδρυυση της πόλης είχε εγκριθεί ένα φαραωνικό ιδρυυτικό έργο, το οποίο ο προϋπολογισμός ισοδυναμούσε με το σύνολο σχεδόν των δαπανών για ίδρυυση στους δήμους όλης της χώρας. Ίσως εδώ στην Κέρκυρα πίνετε πιο πολύ νερό από όλες τις υπόλοιπες πόλεις. Έργο το οποίο δεν επρόκειτο φυσικά ποτέ να πραγματοποιηθεί. Η κυβέρνηση μετά από τη σχετική διαβούλευση ξεμπλόκαρε την κατάσταση αυτή με ένα εναλλακτικό σχέδιο, ρεαλιστικό και επομένως υλοποιήσιμο. Και την υλοποίηση του έργου αυτού, εκτιμόμενη προϋπολογισμού 47 εκατομμυρίων περίπου, το Υπουργείο Υποδομών πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στην ανάληψη συντονισμένων δράσεων που αφορούν στην επικυρωποίηση των εφιστάμενων μελετών. Έτσι ώστε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να καταστεί δυνατή η ένταξη των μελετών αυτών στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και ανάπτυξη 2014-2020. Και έτσι να λυθεί επιτέλους αυτό το χρόνιο και εξαιρετικά σοβαρό για την πόλη της Κέρκυρας πρόβλημα. Να σημειώσω εδώ επίσης ότι το πρώτο τρίμηνο του 2018 αναμένεται να ολοκληρωθούν τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας στην περιφέρεια σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Πρόκειται για σχέδια τα οποία θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί το 2015 και για τα οποία υπάρχει η προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λογοκαθυστέρησης. Με την κύρωση των σχεδίων θα υπάρχει οδικός χάρτης τεκμηριωμένος περιβαλλοντικά και θεσμικά για την διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων που ιστορικά έχουν καταγραφεί στην περιφέρεια. Καθώς και για τα έργα που πρέπει να υλοποιήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή Δήμοι, Περιφέρεια, Υπουργεία. Τα τελικά σχέδια θα οριστικοποιηθούν στις αρχές του 2018 και θα περιλαμβάνουν και μέτρα για τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα στα Ιόνια. Παράλληλα, θα προχωρήσει ο προγραμματισμός και η υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων αξιοποιώντας κυρίως τα χρηματοδοτικά εργαλεία της περίοδου 2014-2020. Και βεβαίως να πω ότι είχαμε και ένα τραγικό γεγονός και στην Κέρκυρα, δεν είχαμε νεκρούς μόνο στη Μάνδρα. Είχαμε όμως και την ευθύνη να προβούμε άμεσα σε μια πράξη, εγώ θα έλεγα, ηθικής υποχρέωσης για την αποζημίωση των πληγέντων και στην Κέρκυρα, όχι μόνο στη Μάνδρα της Αττικής, όλα όσα εξαγγείλαμε σε ό,τι αφορά τη βοήθεια που δόθηκε στους πληγέντες αφορούν, συμπεριλήφθησαν και οι πολίτες που επλήγησαν στην Κέρκυρα, στο νότιο τμήμα της Κέρκυρας. Όμως,
Φίλες και φίλοι, εκτός από τις πλημμύρες, ένα επίσης φαινόμενο που πολύ συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι και στα Ιόνια, ιδίως στο καλοκαίρι, είναι οι πυρκαγιές. Και είναι, θα έλεγα, μια επώδυνη συζήτηση αυτή για την περιφέρεια του Ιωνίου. Και φέτος, ιδίως στη Ζάκυνθο, βρεθήκαμε μπροστά σε φαινόμενα τα οποία μας προβλημάτισαν όλους. Διότι ειδικά στη Ζάκυνθο ήταν κάτι παραπάνω από φανερό, πως δεν έφταχαν μόνο οι άνεμοι και οι καιρικές συνθήκες. Το πρόβλημα λοιπόν έχει πολλές πλευρές. Η πρώτη είναι η πρόληψη και η καταστολή. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων Νήσων έχει καταστρώσει ένα ειδικό σχέδιο που εστιάζει ιδιαίτερα στις περιπολίες κατά τις επικίνδυνες ώρες και περιόδους του έτους. Η δεύτερη πλευρά του ζητήματος αφορά την αποκατάσταση των εκτάσεων και τις αναδασώσεις. Με αφορμή τις δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, εκδόθηκε εγκύκλιος από τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος προς τις αποκεντρωμένες δασικές υπηρεσίες για την προστασία και αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υλοποιεί πρόγραμμα για την στήριξη της αναδάσωσης και την δημιουργία νέων δασικών εκτάσεων. Το τρίτο σκέλος της αντιμετώπισης του ζητήματος είναι η οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων. Η χώρα βρίσκεται στη διαδικασία κύρωσης δασικών χαρτών. Μετά τις πυρκαγιές στη Ζάκυνθο επισημάνθηκε ότι στην ανάρτηση των δασικών χαρτών θα συμπεριληφθούν και οι πράξεις κήρυξης ως αναδασωτέων όλων των εκτάσεων που κάηκαν. Σχετικά με τους δασωμένους αγρούς, τώρα στην περιφέρεια έχουν αποφασιστεί ρυθμίσεις που επιτρέπουν να διατεθούν οι εν λόγω εκτάσεις για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια. Φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, νομίζω ότι κάλυψα ένα μεγάλο φάσμα από όλα όσα συζητήθηκαν στο διήμερο αυτό συνέδριο. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω σε έναν άλλον τομέα, ο οποίος κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, αφορά τα Ιόνια, αλλά αφορά το σύνολο της χώρας. Και είναι η αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου, έχει να κάνει δηλαδή με την έρευνα και την αξιοποίηση των υδρογόνων ανθράκων, διότι κατά την άποψή μας η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα αναπτυξιακό πλεονέκτημα και εργαλείο για τα Ιόνια. Γνωρίζετε ότι οι μεγάλοι παίκτες της διεθνούς αγοράς έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να εμπλακούν ενεργά. Στις 31 του Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης για την παραχώρηση του Μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι συνέχεια του κοιτάσματος που έχει εντοπιστεί στην Ιταλική ΑΟΣ με σημαντικές ποσότητες πετρελαίου. Γι' αυτό άλλωστε και υπάρχουν υψηλές προσδοκίες. Ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και για την περιοχή του Ιωνίου νοτιοδυτικά της Κέρκυρας και δυτικά της Λευκάδας. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι το Σάββατο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού για την επίσημη υποβολή ενδιαφέροντος και για αυτή την περιοχή. Οι εξελίξεις αυτές, δεν υπάρχει αφιβολία, αναμένεται να δώσουν μια νέα αναπτυξιακή όθηση στην περιοχή. Δεδομένου ότι στις περιφέρειες της χώρας, όπου γίνονται έρευνες για υδρογονάνθρακες, προβλέπεται να αποδίδεται ειδικός περιφερειακός πόρος που αντιστοιχεί στο 5% των εσόδων που θα προκύψουν στη φάση της παραγωγής. Πέραν όμως αυτού, που αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, ένας νέος πόρος για την περιφέρεια, σημαντικός πόρος. Πέραν όμως αυτού, ανοίγονται και δυνατότητες ενίσχυσης των τοπικών θέσεων απασχόλησης λόγω των άμεσων ή έμεσων θέσεων εργασίας που θα προκύψουν από τη δραστηριότητα. Προχωρούμε στις αναγκαίες νομοθετικές βελτιώσεις, ώστε αφενός να διαμορφωθεί ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, αφετέρου όμως να διασφαλιστεί και αυτό που ονομάζουμε εμείς δημόσιο συμφέρον. Η νομοθεσία θα συμπληρωθεί
ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία του Ταμείου των Γενναιών, στο οποίο θα κατευθύνονται τα έσοδα από την αξιοποίηση, αλλά θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι για μας είναι αδιαπραγμάτευτο το να ισχύσουν τα αυστηρότερα πρότυπα της διεθνούς πρακτικής ως προς την υγεία και την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού, τη δημόσια ασφάλεια, αλλά και την διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Γιατί, επαναλαμβάνω, για μας το περιβάλλον είναι το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του τόπου. Είμαστε σε διαρκή διάλογο με την τοπική κοινωνία. Ήταν ένα θέμα που απασχόλησε τις διαδικασίες του συνεδρίου. Και βεβαίως να επισημάνω ότι οι περιοχές Natura θα παραμείνουν άθικτες από τα έργα και τις δραστηριότητες του προγράμματος. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ήμουν εδώ πάλι στην Κέρκυρα με τον Ιταλό Πρωθυπουργό, παρουσία των αρμόδιων Υπουργών Ενέργειας, υπογράφηκε κοινή διακήρυξη ενδυνάμωσης της συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας για την δημιουργία ενός ισχυρού ενεργειακού κόμβου στη Μεσόγειο που θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αλλά βεβαίως ενέργεια δεν είναι μόνο η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου, είναι και η αξιοποίηση του αέρα, του ήλιου για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Νομίζω ότι οι συνθήκες στην περιφέρεια Ιωνίου ευνοούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη των λεγόμενων ΑΠΕ για ιδία χρήση σε κατοικίες, επιχειρήσεις, γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, καθώς απαιτούνται μικρότερες κλίμακες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν προκαλούν αλλοιώσεις στο τοπίο και στο φυσικό περιβάλλον. Στην κατεύθυνση αυτή προωθούμε ένα πρωτοπόρο, θα έλεγα, εργαλείο, ένα νομοσχέδιο τομή για τις λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες, που είναι καθοδόν προς τη Βουλή. Με το νομοσχέδιο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε πολίτες, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να εμπλακούν στον ενεργειακό σχεδιασμό και ως παραγωγή ενέργειας. Έρχομαι λοιπόν τώρα στον πρωτογενή τομέα, τον οποίο άφησα και δεν τον είπα πρώτο, για να πω τον τουρισμό. Αν και σε όλα τα Ιόνια νησιά έχει υποχωρήσει ο πρωτογενής τομέας λόγω τουριστικού ενδιαφέροντος, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν σοβαρές δυνατότητες ανάκαμψης, κυρίως χάρη στα υψηλής ποιότητας προϊόντα που παράγονται εδώ. Και αναφέρομαι κυρίως στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, παράγεται σε όλα τα Ιόνια νησιά, στα τοπικά κρασιά που παρασκευάζονται με σπάνιες και παμπάλες ποικιλίες στα Φιλιών, στα Φίδα που καλλιεργείται, κυρίως στη Ζάκυνθο, αποτελούν νομίζω σημεία αναφοράς της περιοχής. Το ίδιο ισχύει και για άλλα προϊόντα, δεν θέλω να τα δικήσω, όπως το μέλι, το μοναδικό στην Ελλάδα, όπως το λέτε, κουμκουάτ, εδώ στην Κέρκυρα, η φέτα της Κεφαλονιάς, οι φακές εγκλουβί στην Λευκάδα, όλα αυτά τα οποία ως επισκέπτες και ως τουρίστες όλοι τα έχουμε γευτεί λίγο πολύ. Είναι μερικά από τα ποιοτικά και βιολογικά αγροτικά προϊόντα των Ιωνίων νήσων που δημιουργούν την ιδιαιτερότητα της αγροτικής παραγωγής στα Εφτάνησα και πρέπει και μπορούν να αξιοποιηθούν. Μέσω ειδικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 14-20, όλα τα παραπάνω αντιμετωπίζονται ως προϊόντα έξυπνης εξειδίκευσης και σε συνδυασμό με την αγροδιατροφή και την γαστρονομία μπορούν να αποτελέσουν βασικά εργαλεία συμπληρωματικού εισοδήματος. Στα πλαίσια των χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων του αγροτικού χώρου μέχρι τέλος του 2017, να τονίσω εδώ ότι θα έχει καταβληθεί το σύνολο σχεδόν των ενισχύσεων, όπως έχουμε δεσμευτεί, καθώς και όλων των εκκρεμωτήτων παρελθόντων ετών. Επίσης, θα προκηρυχθούν ή θα γίνουν συμπληρωματικές προκηρύξεις των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, από το οποίο, όπως έχουμε πει, εκχωρήθηκαν στις περιφέρειες της χώρας αρμοδιότητες διαχείρισης που αφορούν σχεδόν στο 40% των πόρων. Στην περιφέρειά σας εκχωρούνται περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ και με την προσθήκη 17 εκατομμυρίων ευρώ που θα κατανομηθούν στα πλαίσια του προγράμματος LEADER, φτάνουμε συνολικά σε ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια. Σε ό,τι δε αφορά τον δευτερογενή τομέα, να κάνω μία αναφορά
στην βιομηχανική περιοχή στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι, στη Διπέα Αργοστολίου, στην οποία λειτουργούν, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 80 επιχειρήσεις. Η βιομηχανία καταλαμβάνει πράγματι μικρό μερίδιο της οικονομίας της περιφέρειας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει η ανάπτυξή της, η προστασία της και η ανάπτυξή της να αποτελέσει προτεραιότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα το σχεδιασμό του ΕΣΠΑ, υλοποιούμε καινοτόμα προγράμματα, όπως η ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας που θα ενεργοποιηθεί στο τέλος του έτους. Το πρόγραμμα αυτό θα χρηματοδοτήσει νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις για την αξιοποίηση αποβλήτων, την ανακύκλωση και την διάθεση πρώτων υλών από επαναχρησιμοποίηση. Είναι αλήθεια όμως ότι για να γίνουν βήματα σε όλα τα μέτωπα της ανάπτυξης απαιτούνται χρηματοδοτήσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία. Στο τραπέζι για την αναπτυξιακή πολιτική νομίζω έγινε ένας πολύ ενδιαφέρον διάλογος. Έγινε αναλυτική παρουσίαση αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για την στήριξη όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας. Για την περιφέρεια Ιωνίων, η κλάδη αυτή είναι κυρίως ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η οικονομία της γνώσης, η αγροδιατροφή, η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, αλλά και η αναβάθμιση των τοπικών υποδομών. Από τα ΕΣΠΑ χρηματοδοτούνται έργα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, ίδρυυσης, αφαλάτωσης, ενώ, όπως είπα και πιο πριν, από τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας έχουν εξασφαλιστεί σημαντικές χρηματοδοτήσεις στους τομείς της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος, του τουρισμού και του πολιτισμού. Τέλος, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχει καταρτιστεί ένα στοχευμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την επιχορήγηση των Δήμων, προκειμένου να υλοποιηθούν έργα υποδομής πρώτης προτεραιότητας. Αγαπητοί φίλοι, άφησα για το τέλος, για να κλείσω την παρέμβασή μου, δύο τομείς οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς ενσαρκώνουν την έννοια της δίκαιης ανάπτυξης. Θα μπορούσε να πει κανείς, μα πώς συμπεριλαμβάνεις αυτούς τους τομείς σε ένα αναπτυξιακό συνέδριο? Εκεί είναι η διαφορά μας. Εμείς θεωρούμε ότι η ανάπτυξη δεν είναι μόνο οι αριθμοί, δεν είναι μόνο η επιτάχυνση της οικονομίας, είναι και η, αν θέλετε, διάδοση της ευημερίας, της ποιότητας ζωής. Γι' αυτό και άφησα για το τέλος τον τομέα της παιδείας και της υγείας. Θα ξεκινήσω με την παιδεία. Τα δύο ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ, διευρύνοντας τις δυνατότητες συνεργασίας τους, ξεκίνησαν τους τελευταίους μήνες μια συζήτηση, η οποία σήμερα βρίσκεται στο σημείο να δώσει τα πρώτα αυτά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του ενιαίου χώρου έρευνας και εκπαίδευσης στην περιφέρεια και με βάση το πόρισμα της Επιτροπής που συστήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, από μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των Ιωνίων, θέλω να ανακοινώσω σήμερα την απόφαση για την ενσωμάτωση του ΤΕΙ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ο σκοπός αυτής της επιλογής είναι η αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων. Στην Κέρκυρα επίσης προτείνουμε την ίδρυση τμήματος τουρισμού, ενώ το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα αγκαλιάσει με τις δομές του όλη την περιφέρεια και όχι μόνο το μεγαλύτερο νησί, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχη, αλλά όλη την περιφέρεια. Και βεβαίως πιστεύω ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το εγχείρημα ξεκινά βεβαίως από την περιφέρεια Ιωνίου, όπου οι ακαδημαϊκές συνθήκες είναι όριμες, αλλά έχουμε σκοπό παρόμοια εγχειρήματα να επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα. Τα κριτήρια στα οποία στηρίχθηκε ο σχεδιασμός αυτός είναι αποκλειστικά συνδεδεμένα με την ακαδημαϊκή βιωσιμότητα των υφιστάμενων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δομών και με τη συμβολή τους στο σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφέρειας. Αυτό πιστεύω θα επιτευχθεί μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας, της ενδυνάμωσης των υφιστάμενων
δομών και της δημιουργίας νέων πανεπιστημιακών δομών στον ευρύτερο χώρο της περιφέρειας. Για όλα αυτά, άμεσα θα ενισχυθεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ από τον προϋπολογισμό του και επιθυμία μας και έγνοια μας είναι να συζητηθεί τώρα το πόρισμα αυτής της Επιτροπής από όλα τα τμήματα και να οδηγηθούμε σε ένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αναβαθμισμένο τοπίο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας στα Ιόνια νησιά. Οι σχεδιασμοί, θέλω να τονίσω, ότι έλαβαν σοβαρά υπόψη και το στοιχείο της τοπικότητας. Θέλω όμως να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, χωρίς αυτό να σημαίνει και παράδοση ανεφόρων στην αδράνεια που έχουν δημιουργήσει παλιές παθογένειες. Σε ό,τι αφορά τώρα το χώρο της υγείας, η πολιτική προτεραιότητα που δόθηκε τα προηγούμενα 2,5 χρόνια ήταν στη στήριξη και αναβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης και νομίζω ότι έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Ειδικά για τα Ιόνια, οι σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί είναι η σημαντική ενίσχυση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, καθώς και η ενίσχυση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων και του εξοπλισμού τους, η σοβαρή αναβάθμιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κέρκυρας στην προοπτική της αυτόνομης τελέχωσης και λειτουργίας του τμήματος με ειδικευμένους γιατρούς, η λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, η απογευματινή λειτουργία του Αστικού Κέντρου Υγείας Κέρκυρας, η έναρξη λειτουργίας 3 τοπικών μονάδων υγείας στο αμέσως επόμενο διάστημα, από μία σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, η επάνωδος με μάχες που δώσαμε, σαν αυτές που ξέρουμε να δίνουμε αν χρειαστεί, η επάνωδος του νοσοκομείου Ζακύνθου στην κανονικότητα, με συγκρούσεις με τοπικά συμφέροντα στην περιοχή, μετά την αδικαιολόγητη και παρατεταμένη αναστολή της λειτουργίας των χειρουργείων, επόμενος στόχος είναι η άμεση λειτουργία και των κλειστών κλινών στην ΜΕΘ του νοσοκομείου. Και βεβαίως η έναρξη λειτουργίας του νέου νοσοκομείου στη Λευκάδα μέσα στο 2018 και η τοποθέτηση μόνιμου παιδιάτρου στην Ιθάκη. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα προβλήματα, οι δυσκολίες είναι πολλές φορές τόσο πολλά και τόσο μεγάλες που κανείς δεν θα μπορούσε να επέρεται ότι τα έλυσε όλα, άνοιξε δρόμους παντού. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι αυτά τα 2,5 χρόνια. Δίνουμε μια μάχη κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Τις δυσκολότερες στις οποίες έχει ποτέ βρεθεί η χώρα και η οικονομία στον σύγχρονο καιρό. Σίγουρα από τη μεταπολίτευση και μετά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και αυτή τη μάχη τη δίνουμε με γνώμονα να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους και να οικοδομήσουμε ένα πιο υγιές περιβάλλον για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου, για την ανάπτυξη των υγιών δυνάμεων, της δημιουργίας, για την ανάπτυξη των δυνάμεων εκείνων που θέλουν να παράξουν από το μόχθο τους και δεν θέλουν να καρποθούν την υπεραξία και να φύγουν, αλλά θέλουν να μείνει κάτι στον τόπο. Θέλω να σας πω ότι σήμερα ανοίγουμε έναν δρόμο, δεν κλείνουμε τη συζήτηση εδώ, ανοίγουμε έναν δρόμο για τα Ιόνια που αν όλοι μαζί κάτσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα να πάρουμε τα συμπεράσματα από το συνέδριο το σημερινό και να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα στην υλοποίηση όλων όσων αναδείχτηκαν ως προτεραιότητες και στη σύνθεση, το διάλογο, τη συνένεση όπου χρειαστεί για την επίλυση των δυσκολιών, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Από όλα όσα άκουσα από τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο και την κριτική τους που είναι καλοδεχούμενη και τις διαφωνίες τους, εγώ θέλω να κρατήσω ένα, το οποίο αφορά τα Ιόνια,
αφορά όμως τα άλλα όλα τα νησιά της πατρίδας μας. Τα νησιά μας είναι αδικημένα. Και είναι αδικημένα διότι ποτέ όταν έπρεπε στα πρώτα χρόνια της εισόδου της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε δεν ετέθη σοβαρά το θέμα της νησιωτικότητας. Και δεν ετέθη σοβαρά μια διαφορετική πολιτική προστασίας των κατοίκων μας στα νησιά, και εγώ δεν θέλω να κρίνω αν αυτή είναι στο Αιγαίο, στο Νότιο ή στο Βόρειο ή στο Ιόνιο, διότι η διαφορά ενός κατοίκου που μένει σε ένα νησί είναι η δυσκολία που έχει, η δυσκολία πρόσβασης στην κεντρική χώρα. Η απόσταση και το κόστος διάνυσης αυτής της απόστασης. Διότι δυσκολία έχει και ένας που βρίσκεται σε ένα ορεινό χωριό στην ενδοχώρα. Αλλά το κόστος μετακίνησης είναι πολύ μικρότερο από κάποιον που βρίσκεται σε ένα νησί, είτε στο Ιόνιο, είτε στο Αιγαίο. Άλλες χώρες, όπως η Ισπανία για παράδειγμα, έβαλαν το θέμα αυτό και κέρδισαν διακρίσεις σημαντικές για τους νησιώτες τους. Εμείς δεν το βάλαμε. Θέλω λοιπόν να πω ότι ήρθε η ώρα να ανοίξουμε πολύ σοβαρά αυτή τη συζήτηση. Και βεβαίως ίσως να μην είναι μια συζήτηση που μπορεί να χωρέσει στην στενάχωρη πραγματικότητα του προγράμματος, όμως το πρόγραμμα τελειώνει τον Αύγουστο του 18. Και πρέπει με ορίζοντα τον επόμενο προϋπολογισμό του 19 να κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Και δεν είναι, ξέρετε, μόνο ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Ίσως αν θα έπρεπε από κάπου να ξεκινήσουμε να είναι το τελευταίο φόρος προστιθέμενης αξίας. Εκεί που θα έπρεπε να ξεκινήσουμε, κατά την άποψή μου, είναι το μεταφορικό ισοδύναμο. Και η δυνατότητα μετακίνησης, η συγκοινωνία, η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, η αεροπορική συγκοινωνία, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, εγώ θέλω να πω ότι παρά το ότι κάποιοι υπουργοί διαφωνήσανε με τον Περιφερειάρχη, εγώ συμφωνώ μαζί του. Σε αυτή τη νέα θεώρηση της νησιωτικότητας πρέπει να ενταχθούν και τα νησιά της περιφέρειας του Ιωνίου. Διότι είναι νησιά και διότι το μεταφορικό ισοδύναμο θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους κατοίκους που διαμένουν σε νησιωτικές περιοχές. Φίλοι και φίλοι, δεν υπάρχει αμφιβολία, είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχουμε να υπερπηδήσουμε πολλά εμπόδια και πολλές δυσκολίες, ωστόσο με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συνεννόηση όλων των δημιουργικών παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, είμαι βέβαιος ότι τα βήματα μπροστά θα συνεχιστούν και θα επιταχυνθούν. Η Ελλάδα της ανάπτυξης έδωσε το παρόν σε αυτό το διήμερο συνέδριο εδώ και από τα 7 νησιά της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, δίνει το παρόν και θα το δώσει για να καθορίσει και την επόμενη μέρα. Εμείς ως κυβέρνηση κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανοίξουμε και να κρατήσουμε ανοιχτό αυτό το δρόμο. Να ενθαρρύνουμε και να στηρίξουμε στην πράξη τις δυνάμεις της ανάπτυξης, το ανθρώπινο δυναμικό πρωταπόρτα, γιατί ας μην ξεχνάμε, το πιο σημαντικό κεφάλαιο για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το ανθρώπινο κεφάλαιο. Είμαι λοιπόν αισιόδοξος ότι αφού τα καταφέραμε στα δύσκολα, μπορούμε να τα καταφέρουμε και τώρα που τα πράγματα γίνονται ευκολότερα. Θα είναι ευκολότερα όμως αν συνεχίσουμε το ίδιο πείσμα και την ίδια προσπάθεια και αν επιταχύνουμε. Και να είστε βέβαιοι ότι από πείσμα δεν έχουμε έλλειμμα, έχουμε πλεόνασμα, μεγαλύτερο από το πλεόνασμα που κατέγραψε φέτος ο προϋπολογισμός του Ευκλείδη. Να είστε καλά, καλή δύναμη και εύχομαι να τα ξαναβούμε σύντομα. Γεια σας.